Με επιτυχία αλλά και με εντάσεις πραγματοποιήθηκε η τελευταία τηλεμαχία από το ένα τσάνελ για τον Δήμο Παγκαίου. Πιο συγκεκριμένα, οι 5 υποψήφοι δήμαρχοι βρέθηκαν από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού ένα τσάνελ και τα πνεύματα στην αρχή ήταν ήρεμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Στον παλιότερο, στον Φίλιππο, ο οποίος έρχεται δεύτερη φορά. Παλιότερος, νομίζω ο Βασίλης είναι τρίτη φορά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η τρίτη ή τέταρτη είναι που βρίσκεται εδώ. Με τον Τζόρτζι μας ένα άλλο μετερίζει, καλωρίζει και οι καινούργοι. Ελπίζω το παγκαίο να μην δικαιώσει την κακή φήμη. Στις 20 τηλεμαχίες που έχω κάνει όλα τα χρόνια από το 2002 είναι το χειρότερο την παίρνει πάντα. Μάλιστα, οι υποψήφοι έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στον προβιβασμό του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης στην Α2 εθνική κατηγορία πριν την έναξη της τηλεμαχίας. Τελευταία τηλεμαχία, έτσι είναι η τέταρτη. Τα είπαμε εδώ ξεκινώντας με όλους τους υποψηφίους, με τους πολύ παλιούς και με τους καινούργιους βέβαια. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Οι προηγούμενες φορές ήταν με μεγάλη ένταση. Και το 6 και το 10 και το 14 το θερμόμετρο ήταν στο κόκκινο. Είναι στο δικό τους βέβαια το χέρι. Εμείς θα συντονίσουμε και την αποτίμηση θα την κάνουμε μετά. Και εσύ, Απόστολε, και όλοι. Υπάρχει μια παστρατιά, πρέπει να πω, από όλο το κανάλι. Βρίσκονται εδώ όλα τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι και οι τεχνικοί που είναι δύσκολες οι συνθήκες. Οι συνάδελφοι δεν κοιμούνται, οι τεχνικοί δεν κοιμούνται. Μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι είναι δύσκολες ημέρες. Όμως είμαστε δυνατοί και προχωράμε. Όλα αυτά ξέρεις πόσο χρόνο θέλουν περί στοιχήματος, σκηνοθετικά, δημοσιογραφικά. Όμως να πω ότι όλα τα παιδιά είναι οι πιο οργανωμένες, γιατί είμαι εδώ από το 2002 ενώ στις τηλεμαχίες ποτέ ξανά δεν υπήρχε τόσο καλή οργάνωση και πρέπει να το πω να συγχαρώ όλους, όλο το επιτελείο, γιατί έγινε αυτή η πραγματική δουλειά και βέβαια ευχαριστώ τους τηλεθεατές, γιατί διαβάσαμε και εμείς ότι η τηλεθέαση ήταν πολύ υψηλή. Επιτρέπετε, κυρίως δεν σας επιτρέπει. Ναι. Είναι καλύτερο. Καλύτερο για να είναι πιο κομψό. Να μην περιμένετε το δίλεπτο. Γιατί μετά θα υπάρχει μια διαφωνία, θα πει για παράδειγμα ο κύριος Ξυλόγης, γιατί δώσατε 20 δευτερόλεπτα 30 ακόμα στον κύριο Γερομάρκο. Αν μπορείτε να τελειώνει με το που τελειώνει το χρονόμετρο, θα υπάρχει και θα υπάρχουν πολλοί κύκλοι ερωτήσεων. Θα υπάρχουν διάλογοι δηλαδή μεταξύ σας. Στους 4 κύκλους ομιλείτε μεταξύ σας, δεν είμαστε σφραγισμένα τα τέτοια. Νομίζω ότι είναι ένα από τα τελευταία, Γιάννη μου, ή έχουμε άλλο. Τελευταίο, ναι. Είναι ένα από τα τελευταία debate τα οποία εδώ έχουμε φτιάξει από την πρώτη στιγμή, λίγο πολύ. Πολύ πριν τις εκλογές, για να δουλέψει όλη αυτή η ομάδα, να ακουστούν όλες οι απόψεις, όλοι οι υποψήφοι και περιφερειακά και δημοτικά. Επιλέξαμε Δήμους. Είχαμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς άλλους υποψηφίους δημάρχους και σε άλλους Δήμους της περιφέρειας. Δεν ήταν πάντα και δεν είναι πολύ εφικτό να επιθυμούν όλοι να κάνουν αυτά τα τηλεοπτικά debate, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει καταφέρει και έχει αποδείξει και σε τούτες εδώ τις εκλογές ότι βάζει πάντα ψηλά τον πύχη και έτσι κάνουμε και σε αυτές τις εκλογές. Πάντα με πολύ ψηλά τον πύχη, όχι για μας. Για τους τηλεθεατές που κρίνουν με πολύ αυστηρότητα αυτό το οποίο κάνουμε εμείς. Και πάντα να πω: η τελευταία εβδομάδα είναι ζόρικη για όλους. Και η κόπωση είναι υφιξημένη σε όλους, αλλά και οι υποψήφοι που έχουν τις τελικές ομιλίες. Με τη τηλεμαχία για την διεκδίκηση του Δήμου Παγκαίου, ολοκληρώνεται η περίοδος των τηλεμαχιών για την εκπομπή Εξελίξεις με τον ιστορικό δημοσιογράφο Γιάννη Χατζημανουήλ. Εμείς θα πούμε φυσικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τηλεθεατές, αλλά και τους υποψηφίους δημάρχους και συμβούλους που έδωσαν το παρόν στο στούντιο του ένα Channel. Να πούμε φυσικά καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, σε οποιαδήποτε φυσικά δημοτική είτε περιφερειακή ενότητα ανήκουν, και οι ψηφοφόροι φυσικά την Κυριακή 26 Μαΐου να αποφασίσουν αυτό που θα κρίνουν ως σωστότερο. Ωστόσο, τα αίματα άναψαν όταν ξεκίνησε η τηλεμαχία από την πρώτη κιόλας θεματική ενότητα. Πιο συγκεκριμένο, ο επικεφαλής της παράταξης «Σωστή επιλογή» Βασίλης Ξουλόγης αποκάλεσε αρκετές φορές το συνυποψήφιό του και επικεφαλής της παράταξης «Ναι μπορούμε» Φίλιππο Αναστασιάδη σαν ψεύτη. Μάλιστα, τα αίματα άναψαν ακόμη περισσότερο μεταξύ των δύο συνυποψηφίων όταν ο επικεφαλής της παράταξης «Σωστή επιλογή» Βασίλης Ξουλόγης κατηγόρησε τον δήμαρχο και επικεφαλής της παράταξης «Ναι μπορούμε» Φίλιππο Αναστασιάδη για πλαστά χαρτιά, καθώς όπως τόνισε ο ίδιος δεν έφεραν υπογραφή. Την δική του απάντηση, αποκομίζοντας μάλιστα και το σχετικό έγγραφο, έδωσε προς τον κύριο Ξουλόγη ο κύριος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας. Σε δηλώσεις πριν την έναρξη της τηλεμαχίας, ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης Παγκαίου Αύριο επανέλαβε τις θέσεις της παράταξής του για την καθημερινότητα αλλά και την ενίσχυση των νέων. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Παγκαίου Μιχάλης Διαμαντόπουλος τόνισε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, οι οποίες επιθυμεί να εφαρμοστούν και στις δημοτικές αλλά και περιφερειακές εκλογές. Ο επικεφαλής της παράταξης Όραμα και Ανάπτυξη Θανάσης Βαζακίδης επανέλαβε για ακόμα μία φορά την ενίσχυση που χρειάζονται οι νέοι στο Δήμο Παγκαίου αλλά και φυσικά προτάσεις για την ανάπτυξη του
τουρισμού. Ο επικεφαλής της σωστής επιλογής Βασίλης Ξουλόγης επισημαίνει ότι είναι τόσες πολλές οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν και που μπορούσαν να τοποθετηθούν και στο debate, ωστόσο θα χρειαζόταν ολόκληρη η νύχτα. Και τέλος, ο επικεφαλής παράταξης την Εμπορούμε, Φίλιππος Αναστασιάδης, τόνισε ότι δεν φοβάται από κάποιον αντίπαλο, ενώ έδωσε τις δικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και της καθημερινότητας του Δήμου Παγκαίου. Η θέση δικιά μου είναι η εξής. Επειδή σε τέσσερις μέρες καλούμαστε όλοι, και οι συνδημοτισσές μου και οι συνδημότες μου, να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα πάρουν στα χέρια τους τα ενία του τόπου μου, ώστε να τον αναπτύξουν και να τον πάνε πιο μπροστά, πρέπει να είμαστε συνετοί όσον αφορά τον τρόπο που θα αποφασίσουμε και το ποιον θα ψηφίσουμε. Είναι ένας συνδυασμός που ξεκινήσαμε αρχικά με μεράκι και αγάπη όλοι για τον τόπο μας. Θέλουμε να δούμε την περιοχή του Παγκαίου να προχωράει, να ανεβαίνει, να εξελίσσεται, ώστε αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά μας να είναι καλύτερο από αυτό που μέχρι τώρα βιώσαμε εμείς. Είμαστε σε δύσκολα χρόνια από το 10 μέχρι τώρα, αλλά ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα διορθωθούν και μπορούμε όλοι να βάλουμε ένα λιθαράκι και να το προχωρήσουμε όλο αυτό. Με την τηλεμαχία του Δήμου Παγκαίου ολοκληρώνεται και επίσημα ο κύκλος των τηλεμαχιών από το 1 Channel.